Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στο κατακαλό καιρό, εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος έσχος που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους. Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ, ώστε εδώ να είναι ξεκάθαρος. Και καλώ όλους τους πολίτες στις παρούσες συνθήκες και με δεδομένες τις ασφυκτικές πιέσεις που υπιστάμεθα να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις. Ένας φόρος που δείχνει όλη την αναλγησία, την αγριότητα, να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις. Την νεοφιλελεύθερη παγερότητα που εσείς αποκαλείτε μεταρρύθμιση. Ένας φόρος που βάζει πλούσιους και φτωχούς, έχοντες και μη έχοντες, άνεργους και εργαζόμενους στον ίδιο παρανομαστή. Να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις. Πείτε μου πώς θα το πληρώσουν αυτό το φόρο. Ελλάδα ρε μόνο μία. Εδώ και 4 χρόνια τις πολιτικές σας πολίτες. Σαν το μαζοχισμός και σοσιαλισμός. Πάμε για τρέλες τις Σεϊχέλες μέσω. Αυτό φαίνεται όμως να μην δείχνει να σας απασχολεί. Κόφτε το δεμό να βρείτε να τα φέρετε. Ελλάδα ρε μόνο μία. Μπουρδέλα αγάπη και μνημεία. Κολός χωρίς ραγί και δορυφορεί. Τώρα και γύφτην κάνουνε νύψιγκά. Στην πράγματι εικόνα. Ποια είναι η πραγματική εικόνα? Πραγματική εικόνα είναι αδυναμία πληρωμής για τη μεγάλη πλειοψηφία. Μας την πέσανε μεγάλε πάλι. Μας την πέσανε. Μας την πέσανε μεγάλε πάλι. Μας την πέσανε. Έχετε εικόνα. Τι ζητούν οι Βούλγαροι τώρα? Παίζουν στη Μακεδονία. Στη στεριά θέση το ψαρί. Σπάτσε με πάσα μου για να γιάσω και τώρα με γιάσω πλέον. Να σας πω λοιπόν εγώ τι αποτέλεσμα θα έχει αυτός ο χώρος. Απλώς θα αυξήσει τα λεξιπρότες μακραία ακόμα περισσότερο. Στα κτή και πού δεν είναι γη. Και μισώσει και προφτάσει. Και στους γιατρούς να τα πάνε πως τη δε. Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε για τον κόσμο. Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε για τον κόσμο. Και έρχεστε εδώ